Γεια σας. Παρακαλώ, κυρία μου. Σε τι μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε? Μήπως εδώ είναι το κατασκοπευτικό βαν? Όχι. Ελεοφορείου είναι του μπαλέτου και καρτερώ τα κοπελούθια να τα πάρω έσου. Ναι, κυρία μου. Φυσικά είναι κατασκοπευτικό βαν. Θέλετε τον εξοπλισμό μας. Είναι 9 εκατομμύρια που δώσαν. Εντάξει, κύριε κατασκοπέ μου, απλά είμαι λίγο αναστατωμένη. Μα το βλέπω τον τόπο. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε και πέντε μου πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, κύριε κατάσκοπε μου, θέλω να με βοηθήσετε γιατί πιστεύω ότι ο άντρας μου απατάμε με την γραμματέα του τη Σίλια, την ασχηματικά της στην, ο ασυχόμπατος, ο πουραβαλιάνετος. Σας παρακαλώ, να λείπουν οι χαρακτηρισμοί. Εντάξει, αν όντως σας απατά, θα το ψάξουμε τώρα μέσα στο σύστημα να το δούμε. Μπορείτε δηλαδή να βρείτε τώρα που εμπόν το χτινόν ο άντρας μου. Φυσικά, με ακρίβεια χιλιοστού, να το βρω μέσω του GPS. Έλατε μέσα. Άστε τα ακουστικά σας. Θέλω ησυχία όμως, α. Ο άντρας σας αυτήν τη στιγμή είναι στο γραφείο. Μα πού το ξέρετε? Σας παρακαλώ, κυρία μου, να μας αφισβητήσετε. Είμαστε σοβαροί εταιροί. Όπως σας προανέφερα, είναι 9 εκατομμύρια που μας έκατσαν του τίποτε. Βλέπουμε το κινητό. Και αφού το κινητό του είναι στο γραφείο, άρα είναι τζαμέ ο άντρας. Πείτε μου, φαίνεται αν είναι κοντά του είναι η ξυλιμένη η Σίλια. Από ό,τι βλέπω εδώ, είναι πολλά κοντά της. Το χτινό, το γάρο, τώρα ο άντρας μου κοντά της. Σας παρακαλώ, μην βάζετε λόγια που δεν είπα εγώ. Δεν είπα έτσι πράγμα εγώ. Είπα το κινητό, ήμουν ξεκάθαρος. Το κινητό του άντρα σας είναι κοντά στο κινητό της Σίλια. Α, τα κινητά τους. Και να που κάνουν. Κοίταξε, τούν τη στιγμή είναι τριφτήκαν μεταξύ τους. Μπατζίνος με τη Σίλια. Όχι, τα κινητά τους. Τώρα το έναν το κινητό είναι που πάνω της. Απαραγιά μου, να ολείς αυτή και που πάνω της. Ηρεμήστε, κυρία μου. Το κινητό του άντρα σας είναι που πάνω από το κινητό της γραμματέας. Α, το κινητό. Πάλε καλά. Οπα. Τώρα σε δόνηση. Το κινητό του. Όχι, ο άντρας σας. Σέτε και λιγέτ. Κατήσει σου ρε πανικό, έρχομαι ρε. Όνομα. Αμάνα μου τον πανικό μου, Ωραία ευελιγησία. Με ζεζίζει ο κύριος πανικός.